Με τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε τη σελίδα 638, πάλι από το βιβλίο του Ισαΐα του Προφήτου, κεφάλαιο ΚΕ και 6 εδάφιο. Σελίδα 638, κεφάλαιο ΚΕ και 6 εδάφιο. Και επί του όρους τούτου, το οποίο θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών, ο Κύριος των δυνάμεων θέλει κάμεις πάντα στους λαούς ευοχίαν από παχαίων, ευοχίαν από ίνων εν τη τριγία αυτών, από παχαίων μιστών μεστών μυελού, από ίνου και καθαρισμένου επί της τριγίας. Και εν το όρι τούτο θέλει αφανίσει ο Κύριος το πρόσωπον του περικαλήματος, του περικαλύπτοντος πάντα στους λαούς, και το κάλυμα το καλύπτον επί πάντα τα έθνη. Θέλει καταπεί τον θάνατο ενίκη. Θέλει καταπεί τον θάνατο ενίκη. Και Κύριος ο Θεός θέλει σπογγίσει τα δάκρυα από πάντων των προσώπων και θέλει εξαλείψει το όνειδος του λαού αυτού από πάσης της γης, διότι ο Κύριος ελάλησε. Και εν εκείνη την ημέρα θέλουσι είπει ιδού, ούτως είναι ο Θεός ημών, περιεμείναμεν αυτόν και θέλει σώσει μας. Ούτως είναι ο Κύριος, περιεμείναμεν αυτόν, θέλομεν χαρεί και εφρανθεί εν τη σωτηρία αυτού. Διότι εν το όρι τούτο η χείρ του Κυρίου θέλει αναπαυθεί και ο Μωάβ θέλει καταπατηθεί υπό κάτω αυτού, καθώς καταπατείται το άχυρον δια τον Κοπρώνα. Και θέλει εξαπλώσει τα σχήρας αυτού εν το μέσο αυτών, καθώς ο κολυμβών εξαπλώνει τα σχήρας αυτού δια να κολυμβήσει, και θέλει ταπεινώσει την υπερηφανία αυτών μετά των πανουργευμάτων των χειρών αυτών. Και τα υψηλά οχυρώματα των τυχών σου θέλουσι ταπεινωθεί, Μωάβ, κρυμνιστεί, κατεδαφιστεί ως εδάφος. Εν εκείνη τη ημέρα το άσμα τούτο θέλει ψαλθεί εν γη Ιούδα. Έχομεν πόλην οχυράν, σωτηρίαν θέλει βάλει ο Θεός αντί τυχών και περιτυχισμάτων. Ανοίξατε τα σπήλας και θέλει σέλθει το δίκαιον έθνος, το φυλάτων την αλήθειαν. Αμήν. Να διαβάσουμε, αδερφοί, και από τη σελίδα 1019, Επιστολή προς Κορινθίους, Ιώτα Έψιλον, 15 κεφάλαιο και 51 εδάφιο. Ιώτα Έψιλον, 50 εδάφιο, σελίς 1019, Κορινθίους Άλφα. Τούτο δε λέγω, αδελφοί, ότι σάρξ και αίμα βασιλείαν Θεού δε δίνανται να κληρονομήσωση, ουδέ η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς. Πάντες μεν δε θέλομεν κοιμηθεί, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθεί εν μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπηγη. Διότι θέλει σαλπίσει και οι νεκροί θέλουν συναναστηθεί αφθαρτοί και εμείς θέλομεν μεταμορφωθεί. Διότι πρέπει το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αυθαρσίαν και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασίαν. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αυθαρσίαν και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασίαν, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Πού θάνατε το κέντρο σου, πού αδεί η νίκη σου? Το δε κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία και η δύναμη της αμαρτίας ο νόμος. Αλλά χάρις εις τον Θεό, ώστις δίδει εις ημάς την νίκη δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστε αδελφοί μου αγαπητοί γίνεστε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργο του Κυρίου, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Μεγάλη υπόσχεση στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ότι τις έσχατες ημέρες ο Κύριος θα υψώσει το όρος του οίκου του υπεράνω πάντων των βουνών, και εκεί θα σειραίουν πάντα τα έθνη και θα έρχονται όλοι οι λαοί. Η μεγάλη όμως υπόσχεση της Καινής Διαθήκης είναι ότι μυστήριον λέγω προς εσάς, και το λέει μυστήριο γιατί δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος εάν δεν το αποκαλύψει ο Θεός. Γι' αυτό
και πάρα πολλοί δεν μπορούν να κατανοήσουν το μυστήριο της αρπαγής της Εκκλησίας. Και αν το Ευαγγέλιο ημών είναι και καλυμμένον εις τους απολυμμένους, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι και καλυμμένον των οποίων απίστων όντων. Ο Θεός του κόσμου τούτο, ο διάβολος και σατανάς, ετύφλωσε το νου για να μην μπορεί να επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Είναι όμως η μεγάλη υπόσχεση για την οποία ο Απόστολος Παύλος επίσης λέει: «Δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, περί των κεκοιμημένων, για να μην λυπήσετε όπως οι λυποί άνθρωποι. Γιατί? Διότι τούτο σας λέγομεν δια του λόγου του Κυρίου, ότι εμείς που ζούμε, όσοι απομένομεν εις την παρουσία του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας, επειδή Αυτός ο Κύριος Ιησούς Χριστός θα κατεβεί από ουρανού με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ μόνο», είναι μόνο οι νύμφοι του Χριστού, «και οι αποθανόντες εν Χριστώ μόνο θα αναστηθούνε πρώτον και ταυτόχρονα. Εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν, θα αρπαχθόμεν με ταυτόν εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα». Η μεγάλη υπόσχεση, η οποία είναι μυστήριο, αποκεκριμένο και απρόκαταβολής κόσμου αποκεκριμένο και αποκεκαλυμμένο δια των Αγίων αυτού, Αποστόλων και Προφητών, τις έσχατες ημέρες όπου ο Θεός πλέον δεν μιλάει με τους προφήτες Πολάκης και Πολυτρόπος, αλλά μιλάει τις έσχατες αυτές ημέρες δια του Ιησού Χριστού, του Υιού του, του Μονογενούς, που είναι το απάβγασμα της δόξης του Θεού, ο ίδιος ο Θεός που έγινε άνθρωπος κατά το μέγα μυστήριο της ευσεβίας. Οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσι αναστηθεί πρώτον, και ταυτόχρονα εμείς όσοι απομένομεν εκείνη την ημέρα θέλομεν αρπαχθεί με ταυτόν εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, ώστε θα είμαστε εκκλησία πρωτοτόκων, διότι εν μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγη θα μεταμορφωθεί το θνητό αυτό σώμα και θα ενδυθεί αθανασία, και θα μεταμορφωθεί το φθαρτόν αυτόν σώμα και θα ενδυθεί αφθαρσία, και έτσι θα είμαστε μετά του Κυρίου η Εκκλησία του Χριστού, η νύμφη του Χριστού. Αλλά ποια Εκκλησία? Η Αγία, η μία, η περιστερά του Κυρίου, που δημιουργήθηκε, ο Θεός τη δημιουργήσε ύστερα από την κρίση που άρχισε ή που θα αρχίσει. Άρχισε σύμφωνα με τον προφητικό λόγο, θα αρχίσει σύμφωνα με τη δική μας γνώση, πρώτον μέσα από τον οίκον του Θεού. Γι' αυτό και πάλι το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι: μετανοήσατε, μετανοήσατε, καθαρίστητε, λούστητε, αποβάλατε την κακία από τις πράξεις σας, αποβάλατε παράβαση, ανομία και αμαρτία, εκπληρώσατε δικαιοσύνη, εξητήσατε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και πλησιάστε στον Κύριο, ο οποίος μας προσκαλεί να διαδικαστούμεν με ταυτού και είναι έτοιμος να αποκαθαρίσει τη σκορία μας και τον κασίτερό μας δια του Λόγου του Θεού και δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Όποιος θέλει λοιπόν και υπακούσει θα ευλογηθεί και δεν θα περάσει από τη δοκιμασία της κρίσης, η οποία θα αρχίσει πρώτον από τον οίκον του Θεού. Αλλά όποιος δεν θελήσει και αποστατήσει, τότε καταστροφή και κρίσης. Μη τυχόν η αγάπη του Θεού είναι αυτή, μη τυχόν
και έλθει εις εαυτόν όταν μετά τη λογική πρόταση και πρόσκληση του Θεού για μετάνοια θα έρθει η λογική ενέργεια του Θεού προς καθορισμόν. Όμως είτε έτσι είτε αλλιώς. Γιατί υπάρχουν δύο τρόποι πάντοτε. Ο τρόπος της υπακοής και ο τρόπος της Χριστότητος και ο τρόπος της αδιαφορίας και της αυστηρότητος του Θεού. Σήμερα να εκλέξουμε τη Χριστότητα του Θεού, αδερφοί. Σήμερα να ταπεινώσουμε το πνεύμα μας, να συντρίψουμε την καρδιά μας μπροστά στο Θεό, να γίνουμε και να εξητήσουμε από το Θεό, να είμαστε τρέμοντες στο Λόγο του Θεού για να περάσουμε μέσα από την κρίση που θα έρθει στον οίκον του Θεού πρώτον, να περάσουμε ευλογημένοι, αλόβητοι, ένδοξοι και να φτάσουμε σε αυτόν τον οίκο το μέγα στον οποίο ο Κύριος των δυνάμεων θα κάνει ευοχία από ίνων εν τη τριγία και από παχαίων πλούσιο συμπόσιο πνευματικής ευλογίας με το Λόγο Του που είναι τα σφαχτά, τον τέλειο, τον Άγιο, τον αποκεκαλυμμένο, αλλά και με τον ίνον της πρώιμης τριγίας που είναι η δύναμης του Πνεύματος του Αγίου. Μη χάσουμε τις μέρες που έρχονται, αλλά και μη φτάσουμε στις μέρες της ευλογίας που έρχονται μέσα από την κρίση, αλλά μέσα από τη μετάνοια και την επιστροφή. Γιατί σε αυτό το όρος, σε αυτή την εκκλησία, ο Θεός θα αφανίσει το πρόσωπο του περικαλήματος, του περικαλύπτοντος πάντα στους λαούς, γιατί καθώς είπαμε στους απολυμμένους το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι και καλυμμένο, διότι ο διάβολος απίστων όντων ετύφλωσε το νου για να μην μπορεί να επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Αλλά ο Κύριος θα αφανίσει τον διάβολο μέσα στο όρος, μέσα στο όρος του οίκου του Κυρίου. Θα αφανίσει το διάβολο που περικαλύπτει, τυφλώνει το νου για να μην μπορεί να επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου και θα λάμπει μέσα στις καρδιές μας ο φωτισμός του Ευαγγελίου, καθώς λέει ο Θεός που είπε γεννηθεί το φως και γένετο, ο ίδιος ο Θεός θα έρθει να λάμψει μέσα μας το φως το αιώνιο δια του Ιησού Χριστού, καθώς θα αφανίσει, θα επιτιμήσει, θα καταστρέψει τα έργα του διαβόλου δια του Ιησού Χριστού. Και τότε θα εκπληρωθεί ο προφητικός λόγος του Θεού, θέλει καταπεί τον θάνατο ενίκη. Τότε, όπως διαβάσαμε και στην επιστολή προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου και το ξαναδιαβάζω, όταν το φθαρτό τούτο ενδυθεί αυθαρσία με την αρπαγή της Εκκλησίας και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία για την Εκκλησία του Χριστού, για τους αποθανώντας εν Χριστώ και για τους απομένοντας ζώντας την ημέρα της παρουσίας του Κυρίου, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος κατεπόθιο θάνατος ενίκη. Και τότε ο Κύριος θα σπογγίσει τα δάκρυα από πάντων των προσώπων, γιατί θα υπάρχουν δάκρυα. Η Εκκλησία θα είναι ένδοξη, αλλά θα υπάρχουν δάκρυα. Γιατί μέσα στον κόσμο αυτό λέει, μας είπε, μας προφήτευσε ο Κύριος μας, ότι θα έχετε θλίψεις. Πλην μη φοβήστε, εγώ ενίκησα τον κόσμο και εσείς θα νικήσετε τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη, νικήσασα τον κόσμο, η πίστη σας, η πίστης ημών. Τότε ο Κύριος θα σπογγίσει τα δάκρυα από όλα τα πρόσωπα αυτών που έλαβαν μέρος στην αιώνια υπόσχεση, στην αιώνια επαγγελία, στην αιώνια δόξα, στην αρπαγή της Εκκλησίας. Τότε ο Κύριος ο Θεός θα σπογγίσει τα δάκρυα από όλα τα πρόσωπα. Τότε ο Κύριος ο Θεός θα εξαλείψει το όνειδος του λαού αυτού πάσης της γης. Δεν μας είπε ο Κύριος ότι θα εισέλθουμε σε μια εκκλησία που θα είναι όλα χαρούμενα, εύκολα, αλλά μας είπε ότι θα είμαστε σε μια εκκλησία που θα ονειδίζεται, αλλά θα είναι ένδοξη η παρουσία του Θεού και ύψιστη
η δόξα του υψίστου. Διότι ο Κύριος ελάλησε. Αυτός είναι ο προφητικός λόγος που μας αποκαλύπτει τα πάντα. Καθώς είπε ο Χριστός, εσείς τώρα εξεύρετε τα πάντα. Και εκείνη την ημέρα θα ψάλουνε εκεί στον ουρανό, στην παρουσία του Χριστού, η ανεστημένη, η εκκλησία του Χριστού, λέγοντας «Τον περιμέναμε και μας έσωσε». Τον περιμένουμε, αδερφοί, θα μας σώσει. Θα χαρούμε και θα εφρανθούμε στη σωτηρία αυτή, διότι εν τούτο το όρι θα αναπαυθεί η κρατεά χείρα του Κυρίου. Μέχρι τότε όμως ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, ο προφητικός, ο ένδοξος, ο αψευδής, ο θεόπνευστος, έχει πρόταση, λογική, συμβουλή. Πού θάνατε το κέντρο σου, πού αδυνίκη σου. Το δε κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία και η δύναμη της αμαρτίας ο νόμος. Γι' αυτό η χάρισης στον Θεό που δίδει εις ημάς τη νίκη δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Νικάμε, θριαμβεύουμε, θριαμβεύουσα εκκλησία, διοκομένη, ένδοξη. Με θλίψεις, αλλά με ευλογία μεγάλη. Και η λογική πρόταση, ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, και σε αυτό να μείνουμε, και ήθε αυτό να είναι το μήνυμα του προφητικού λόγου που είναι. Γιατί όλα αυτά θα γίνουνε. Μακάρι να είμαστε μέσα. Προσευχόμαστε να είμαστε μέσα. Δεν σημαίνει ότι δεν θα μας ονειδήσουνε. Δεν σημαίνει ότι πρώτον απ' όλα οι οικοί της οικογένειάς μας θα έρθουν σε αντίθεση με μας. Αλλά διημών των διοκομένων ο Θεός δια του Ιησού Χριστού θα κάνει σωτηρία μεγάλη. Αυτός είναι ο θρίαμβος της Εκκλησίας. Να διώκεται και να δοξάζεται ο Θεός με σωτηρία μεγάλη. Γι' αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί, γίνεστε. Μπορεί να μην είσαστε, αλλά γίνεστε στερεοί και αμετακίνητοι στην αλήθεια του Ευαγγελίου, στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Απορρίψαντες κάθε άποψη έξω από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σαν βέλιγμα, μένοντες μέσα στην καθαρότητα του Λόγου του Θεού απολύτως, στερεοί, αμετακίνητοι και ιδιαιτέρως περισσεύοντες πάντοτε εις το έργο του Θεού. Στερεοί, αμετακίνητες, περισσεύοντες. Προσέξτε τις λέξεις. Όχι αυξανόμενοι, όχι έχοντες, περισσεύοντες. Μάλιστα, πάντοτε εις το έργο του Θεού. Γιγνώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Θα έχει δάκρυα, θα έχει ονειδισμό, αλλά και θα έχει και κόπο. Αλλά η Γραφή πάλι λέει, μέσα στην απόλυτη αποκάλυψη και φωτισμό που δίνει στους ανθρώπους το Ευαγγέλιο του Χριστού, έκαστος εκείνη την ημέρα θα λάβει τον εαυτού μισθόν κατά τον κόπον αυτού. Αν είσαι κουρασμένος, αδερφές, στο έργο του Θεού, κουράσου ακόμη περισσότερο. Αν είσαι ξεκούραστο στο έργο του Θεού, τρέξε να κουραστείς. Προσέχετε, φωνάζει ο Λόγος του Θεού. Προσέχετε από μεριμνών βιωτικών, να μην βαρυνθώσει η καρδία σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει
ευνίδιος εφημάς ημέρα εκείνη της αρπαγής της Εκκλησίας. Δεν δικαιολογείται μέσα στο όρος του οίκου του Κυρίου που θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών, χλιαρότης θα μας εξεμέσει ο Θεός, τεμπελιά θα μας εξεμέσει ο Θεός, κόπος και προσοχή μεγάλη από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών, για να μην έλθει ευνίδιος εφημάς ημέρα εκείνη. Αλλά αντιθέτως να λέμε εμείς περιεμείναμε και μας έσωσε, περιεμείναμε, χαιρόμαστε και εφρενόμαστε στη σωτηρία Του. Ο Κύριος έρχεται. Ετοιμάστητε να απαντήσετε Κύριον των Θεών σας. Ας ετοιμαστούμε πιο σωστά να απαντήσουμε Κύριον των Θεών μας. Δεν είναι καιρός για αστιάκια, για παιχνιδάκια, για συζητήσεις και λογομαχίες και ματαιοφωνίες και τεροδιδασκαλίες. Είναι καιρός να εργαστούμε. Να εργαστούμε για τη δόξα του Θεού. Κι αν άλλος, κάποιος άλλος τη φρονεί, δεν πειράζει, και τούτο θα το αποκαλύψει ο Θεός. Αλλά μείνετε στερεοί, αμετακίνητοι στο Λόγο του Θεού, στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί ο Θεός ετοιμάζει ευοχία από το Λόγο του Θεού, μέγα συμπόσιο, και από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Διότι ο σπαγής θα επέλθει επί πάντα στους καθημένους και όχι τους εργαζομένους. Επί πάντα στους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό, για να καταξιωθείτε να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να γίνωση. Αγρυπνείτε δεόμενοι. Αγρυπνείτε δεόμενοι εν παντή καιρό. Γιατί μόνο τότε, εάν αγρυπνείτε δεόμενοι εν παντή καιρό, θα καταξιωθείτε να εκφύγετε με την αρπαγή της Εκκλησίας από όλα αυτά τα μέλλοντα να γίνουνε και να τα σταθείτε μπροστά στον Υιόν του ανθρώπου. Ο Κύριος έρχεται. Πριν έρθει ο Κύριος θα δοξάσει το όρος του οίκου του Αγίου, και πριν έρθει η δόξα του Θεού θα έρθει η κρίση του Θεού. Θα αρχίσει η κρίση του Θεού μέσα από τον οίκον του Θεού. Και πριν από αυτό υπάρχει ένα προσκλητήριο σήμερα. Λούστητε. Καθαρίστητε. Αποβάλατε την κακία των πράξεών σας απέμπροσθεν των οφθαλμών μου. Πάυσατε πράττοντες το κακόν. Μάθατε να πράτετε το καλόν. Εξητήσατε κρίσιν. Κάμετε ευθύτητα εις των δυναστευόμενων. Κρίνατε των ορφανών, προστατεύστε τη χείρα. Εάν θέλετε και υπακούσετε, θα φάγετε τα αγαθά της γης. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 100.